Καλησπέρα παιδιά, σήμερα να σας δείξουμε πώς να κάνετε κάποια δικά σας remix ή κάποια δικά σας τραγούδια. Το soundtrack είναι αυτό που προτιμάμε και λέμε ότι είναι αρκετά καλό. Βλέπετε εδώ πέρα τα αναζητάμε. Πατάμε το πρώτο link, βγάζουμε αυτή τη βλακεία, κάνουμε και login. Έχει με Facebook, με Google, με Apple και με Microsoft, δεν ξέρω τι φάση αυτό. Πάμε εμείς με Google. Τώρα εγώ είμαι ήδη συνδεδεμένος, με το πατήσω το Google απευθείας θα με βάλει, να έχει και με email, αλλά θα πατήσω τώρα εδώ πέρα το Google απευθείας. Άμα το έχετε αποθηκευμένο θα σας βάλει και εσάς απευθείας. Βάζω το δικό μου. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Για gaming και αστεία βιντεάκια ένα sub εδώ. Τώρα μας βγάζει στην αρχική. Κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω. Δείχνω εκεί πάνω, λίγο κλείνω αυτή τη βλακεία. Δείχνω εκεί πάνω έχει συνδεθεί. Πας εδώ πέρα κάτω, πατάς Enter Studio. Περιμένεις λίγο. Έχει να κάνεις μουσική ή podcast. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε τώρα μουσική. Ό,τι θέλει ο καθένας. Πάμε εδώ πέρα, είναι σαν το FL Studio. Όποιοι έχουν δει απλά είναι αρκετά πιο απλό. Έχει εδώ πέρα τα loops. Πάνω όποτε θέλουμε πατάμε τη μουσική. Επιλέγουμε τι είδους μουσική θέλουμε να βάλουμε, κατεβαίνουμε τη ροδέλα, έχει από δίπλα πατήσουμε άμα θέλουμε, έχει αρκετά, έχει premium, έχει trial, έχει τζάμπα, μπορείτε να προσθέσετε δικά σας, μπορείτε να συνδυάσετε κατηγορίες, μπορείτε να τις αφαιρέσετε μετοχή, μπορείτε να βάλετε αγαπημένα. Έχει αρκετά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χωρίς να πληρώσετε κάτι. Τώρα μπορείτε να κάνετε και με το beatmaker δικά σας. Βέβαια αυτό θα πάρει παραπάνω ώρα και άμα είναι, είστε beginners θα θέλει πρώτα να το μάθετε, αλλά καλύτερα θα είναι να δοκιμάσετε πρώτα με το άλλο. Αλλά άμα θέλετε να δείτε το πώς γίνεται. Τώρα έχουμε τρία επιλεγμένα από τα αριστερά αυτά που είναι στην αρχή. Τώρα άμα θέλουμε να αλλάζουμε αργότερα. Έχει να κάνουμε και reverb, έχει διάφορα άλλα αυτά, μάλλον θα τα δείξουμε σε άλλο βιντεάκι. Μπορούμε να αλλάξουμε το πόσο θέλουμε να διατηρείται παραπάνω παρακάτω, να το κάνουμε mute, να το κάνουμε copy, cut, paste, delete, να αλλάξουμε το pitch. Μπορούμε να βάλουμε μαγνήτη, να βγάλουμε μαγνήτη για να μην κολλάνε μεταξύ τους, να βάλουμε επανάληψη σε κάποια σημεία ανάλογα το πόσο θέλουμε, ξαναβάζω. Μπορούμε να σύρουμε αρχεία μέσα, μπορούμε να φτιάξουμε remix, να βάλουμε τίτλο πάνω, να τα αλλάξουμε με άλλους. Να βάλουμε ό,τι θέλουμε από αυτά εδώ όλα. Έχει και import άμα δεν θέλουμε να τα σύρουμε. Τα loops πάλι εδώ μας βγάζουν. Κάτω από τα loops όπως βλέπουμε έχει και το collaborate άμα χρειαστεί. Delete μπορούμε να το κάνουμε απευθείας. Και εδώ πέρα που είπα το collaborate μπορούμε να βάλουμε και άλλα άτομα να δώσουμε permissions για να κάνουμε μαζί τα projects. Λοιπόν αυτά από εμάς, οι δικοί σας BeatNessMen. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να τσεκάρετε τα social μας.